είμαστε πολύ χαρούμενοι που περάσαμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Αυτό μας δίνει μία όθηση έτσι ώστε να προχωρήσουμε και σε δύσκολη πορεία που έχουμε στο πρωτάθλημα. Τώρα τα ξεχνάμε όλα, ξεχνάμε τη σημερινή μέρα και βλέπουμε το μάτς που έχουμε το Σάββατο, που είναι ένα σημαντικό μάτς για μας. Πρέπει να πάρουμε τους 3 βαθμούς έτσι ώστε να πάρουμε ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τι έχει πονέσει περισσότερο την ομάδα για το πρωτάθλημα και βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται? Τι την έχει στερήσει τη δυνατότητα να βρίσκεται πιο ψηλά? Δεν είναι ότι μας έχει στερήσει κάτι τη δυνατότητα. Ίσως και η τύχη κάποιες φορές, ίσως ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε κάποια μάτς και φτάναμε στο να χάνουμε. Στο τέλος, όπως με τον Ατρόμητο, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και τρώμε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό από στη μένη φάση. Ότι είναι κρίμα. Αυτό λέω, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Και θέλω να σου κάνω 2 ερωτήσεις για σένα. Είσαι ίσως ο νεότερος παίκτης που συμμετάσχει στο θεσμό του ελληνικού κυπέλλου. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολλά παιδιά στη θέση σου θα ήθελα να είναι σήμερα εδώ. Νιώθω πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Πρώτον, να συμμετάσχω και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Θέλω να τη βοηθήσω να καταφέρει αυτούς τους στόχους που έχει βάλει. Όσο για μένα, είναι ένα προσόν αυτό. Θα γίνομαι καλύτερος. Πρώτη μου χρονιά στην ΑΕθνική. Είναι δύσκολο, αλλά προσπαθούμε καθημερινά με δουλειά, προπόνηση. Μπορεί να βλέπω λίγο μακριά. Εσύ όμως ο ίδιος, έχεις θέσει τον εαυτό σου κάποιο ταβάνι, ένα στόχο ή ένα όνειρο, πού θα ήθελες να φτάσεις? Είναι αυτό μονάχα η αρχή? Προφανώς και τώρα ξεκινάμε, αλλά ναι, στόχοι υπάρχουν. Δεν έχω βάλει στόχο, ξέρω εγώ, να πω συγκεκριμένα θέλω να πάω σε μια ομάδα. Κάθε μέρα με την προπόνηση να βελτιωνόμαστε. Καλύτεροι. Κάποιοι παίκτες λένε ότι θα παίξουν στην Αγγλία. Έχεις εσύ αυτό το όνειρο, το τρελό? Εντάξει, τρελό. Όχι. Ό,τι μου φέρει η επόμενη μέρα. Δηλαδή, ναι, ελπίζω να παίξω κάπου ψηλά. Αγγλία, Ισπανία, Champions League. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, οπότε προχωράμε. Κοιτάμε το παρόν και βλέπουμε.